διευθύνσεις της διοργάνωσης. Ξεκινώντας το πρόγραμμα, τέλειωσε το πρώτο μέρος, τιμήσαμε όλους τους διοικητές όλων των ηλικιακών κατηγοριών. Ξεκινάει το δεύτερο μέρος με τους χαιρετισμούς του Δημάρχου μας και της Προέδρου της Οργανωτικής, την Κωνσταντίνου Τζέρβα και της Βούλας Πατουλίδου. Συγχρόνως με αυτούς τους χαιρετισμούς, επιλέξαμε πέντε ξεχωριστές περιπτώσεις ανθρώπων που είναι παράδειγμα για όλους μας. Η πρώτη περίπτωση είναι αυτών των δύο παιδιών, του κ. Τάτσιο και του παιδιού του Χρήστου. Θέλω να τους ακούσετε λίγο. Με το τρέξιμο καλά τα πάμε, με τα λόγια όχι τόσο, αλλά θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω λίγο το μήνυμα το δικό μας. Είναι ότι όλοι έχουμε δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικά τέτοιες διοργανώσεις. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπεις έναν δρόμο χωρίς εμπόδια, είτε από αυτοκίνητα παράνομα παρκαρισμένα πάνω σε ράντες, οτιδήποτε. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία να βγάλουμε έξω αμαία, να το πω. Από εκεί και πέρα, όταν λέμε Χρήστος, θα εννοούμε αμαία, για να μην λέμε πολλές φορές αυτή τη λέξη. Με τον Χρήστο ξεκινήσαμε από ένα πεντάρι. Βασικά ξεκινήσαμε πολύ πίσω όταν τον πήγα μια βόλτα από το καρόσι του, όχι αυτό που βλέπετε τώρα. Και από εκεί κατάλαβα ότι αυτό εδώ μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο. Ξεκίνησαμε ένα πεντάρι, κάναμε τα 10, τα 21 και αυτά ήταν απλά για να καταλάβουμε ότι είμαστε για πολύ παραπάνω, για τα 42. Πέρσι πήραμε την απόφαση, τρέξαμε με ένα καρότσι βέβαια όχι άξιο μαραθωνίου, το καρότσι που ο Χρήστος έχει για την προσωπική του ανάγκη. Το τερματισμό μας περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη, μια γνωριμία με τις εταιρείες που βλέπετε και για μένα αξίζει να αναφερθούν. Είναι η Live Media, που είναι ο βασικός χορηγός, ο οποίος στάθηκε δίπλα μας χωρίς καν να μας γνωρίζει. Δηλαδή, απλά έμαθε την ιστορία μας. Είναι η εταιρεία, είναι τα καταστήματα ο Ποδηλάτης και είμαστε με νονό τον Σταύρο, είμαστε η Never Give Up. Βγήκε ότι ποτέ δεν τα παρατάμε, είτε ο Χρήστος στη θέση που είναι, είτε ο δρομέας όταν έχει μπροστά του να διανύσει μια τέτοια απόσταση. Θα είμαστε και τον Απρίλιο εδώ πέρα και θα είμαστε κάθε Απρίλιο όσο είμαστε όρθιοι. Μετά έχω το γιο μου που ανυπομονεί να αναλάβει αυτός να σπρώχνει τον Χρήστο όταν εγώ δεν μπορώ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ βέβαια και τη φωνή του Χρήστου που με εμπιστευτήκατε πολύ, γιατί δεν λείπει συχνά από τους γονείς του, μια που το φροντίζουν συνέχεια, αλλά αυτές τις 5 ώρες που είμαστε μαζί στον δρόμο και σίγουρα και τελικά με οικογένεια, τη γυναίκα μου που κρατάει θερμοπύλες πίσω όταν εγώ λείπω για προπονήσεις, για τους αγώνες και όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλαμε να καλύψουμε στο βήμα τον οικοδεσπότη μας, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα.